Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα σας. Είναι 3η 13 Ιουνίου του 2023. Είμαι ο Σταμάτης Βουλγάρης και αυτό είναι το σχολείο της ημέρας. Ρεπορταζιακά, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα για να συζητήσουμε. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ συνεχίζουν να ψάχνουν την αγορά, να κάνουν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, προσπαθούν να μπουν στην τελική ευθεία με κάποιους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους που έχουν επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα. Όπως έγραψα και χθες στο blog, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί πλέον έχουν καταλάβει πάντες ότι το ελληνικό πρωτάθλημα αρχές Ιουνίου δεν αποτελεί πρώτη επιλογή για κανέναν ποδοσφαιριστή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως όταν θα χρειαστεί να πείσεις κάποιον παίχτη ρισκάροντας να χάσεις κάποια καλύτερη επιλογή, αν θα περιμένεις ένα μικρό διάστημα, κινδυνεύεις να τον πληρώσεις και πολύ πιο ακριβά από ότι θα τον πάρεις όταν θα έχει προχωρήσει η μεταγραφική περίοδος. Όπως και να έχει, είναι δεδομένες οι ανάγκες της ΑΕΚ, είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ χρειάζεται να κάνει περισσότερες ποιοτικές παρά ποσοτικές προσθήκες για να μπορέσει να διατηρήσει και γιατί όχι να μεγαλώσει αυτό το προβάδισμα που έχει αποκτήσει πλέον μετά την κατάκτηση του Double. Ενός Double το οποίο το πήρε απόλυτα δίκαια και σιγά σιγά έχουν αρχίσει και το παραδέχονται όλοι. Την αρχή την είχε κάνει ο Μίμης ο Δωμάζος στη σημαία του Παναθηναϊκού. Ακολούθησε ο Δημήτρης Κουμπέλης, ακολούθησε ο Αϊτόρ, ήρθε και ο Σπόραρ. Διαβάσαμε και μία συνέντευξη του Σάρλια σήμερα που κυκλοφόρησε, από την οποία βέβαια αν τη διαβάσει κάποιος ολοκληρωμένα θα μπορέσει να διαπιστώσει ότι έχει πει πάρα πολλά πράγματα και είναι εντυπωσιακό το πώς μπορείς να απομονώσεις μία-δύο ατάκες. Ούτως ή άλλως όσοι είμαστε μέσα στα ΜΜΕ το ξέρουμε αυτό, να απομονώσεις μία-δύο κουβέντες για να βγάλεις ένα θέμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάρλια, εκτός από όλα αυτά που έχει πει και άλλα, τα οποία τα έχουν προσπεράσει, γιατί είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό να μην θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα στον Παναθηναϊκό από όσα αντιμετωπίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, το είδα κοιτάζοντας το τι μπορούμε να σχολιάσουμε μέσα στη σημερινή μέρα, ότι υπάρχει γκάλωπ το οποίο λέει ότι γύρω στο 63% των Παναθηναϊκών θέλει να φύγει ο Λαφούζος από τον Παναθηναϊκό, και αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει ανοίξει και αυτός ο πόλεμος με τους οργανωμένους, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τους πράσινους στη νέα σεζόν να συνεχίσουν σε ένα κλίμα το οποίο θα είναι λίγο ψυχροπολεμικό, είτε εντός είτε εκτός γηπέδου. Και αυτό είναι εντελώς άσχετο με τη δουλειά που κάνει ο Γιωβανόβιτς. Επίσης είναι γεγονός ότι όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν, παρότι θα ξεκινήσουν ουσιαστικά υποχρεώσεις πριν την ΑΕΚ, στο ίδιο mood, πολύ πιο πίσω. Οπότε η ΑΕΚ δεν χρειάζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή να βιαστεί. Χρειάζεται να κάνει πολύ στοχευμένες επιλογές, χρειάζεται να κάνει πολύ προσεκτικές επιλογές, ώστε κάθε παίκτης που θα έρθει εν ώψη της νέας σεζόν να είναι σε θέση να προσφέρει πολλά περισσότερα από αυτούς που θα αποχωρήσουν. Δύσκολη περίοδος, ειδικά όταν δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον συγκεκριμένα δεδομένα πάνω στα οποία μπορούμε να στηριχτούμε. Το ένα είναι η διοικητική ασφάλεια που παρέχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ ο Δημήτρης Μελισσανίδης.
η ασφάλεια που υπάρχει λόγω της παρουσίας του Ματίας Αλμέιδα και του τρόπου της δουλειάς, που είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί, και τρίτον η ποιότητα που είναι δεδομένη και μπορεί με τις κατάλληλες κινήσεις να εκτοξευτεί. Ευχαριστώ πολύ.